Μάριος ο Τσαρούχης και ο Στέφανος ο Παλατσιώτης. Ήταν τρία στελέχη που προσέφεραν πολλά. Σκοτεινές, αν θέλουμε να θυμηθούμε και να είμαστε αντικειμενικοί. Και εις καθανής αυτή την προσπάθεια ήταν αυτή η τοπική άτομα. Οι οποίοι άκουγαν τα εξαμάξεις. Τα πάντα. Όλοι μας περνούσαν κλέφτες, όλοι μας περνούσαν αναξιόπιστους, όλους ότι δεν είχαν αρχές, όλους ότι είμαστε ανήθικοι. Δεν είναι όμως έτσι. Η πολιτική είναι το απάβλεγμα της κοινωνίας. Προέρχονται από την κοινωνία και τιμούνται από τους πολίτες. Προτιμούνται από τους πολίτες. Και προφανώς κανένας πολίτης δεν πιστεύει ότι έχουμε καλύτερο λαό αλλά χειρότερους πολιτικούς ή καλύτερους πολιτικούς και χειρότερο λαό. Όταν πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να τιμήσουμε πολλούς ερητούς, ειδικά τους πρώτους, μας τιμήθηκε μια μορφή πολιτεία, να ζώσουν, να βρίσκουν τα εγγόνια και να λένε ο παππούς τους. Τιμήθηκε από τους ένα λιθαράκι να πάει ο τόπος μπροστά. Δεν θα κάνουμε ό,τι από πριν, πόσο είναι όλη η πολιτική. Γιατί δεν έχει χρήμα η πολιτική. Κανείς ή κάποιος. Γιατί είναι το Ολυμπιακό, είναι πρώτο, είναι προαρπαλή. Ένα ασχολούμαι με την πολιτική, δεν πρέπει. Για μένα και περισσότερο που κάνουμε διάκριση προσφορά, πρέπει να κάνουμε αντιπολίτευση. Εμείς πρέπει να δομήσουμε την περιφέρεια, είναι η καθαρότητα, η ειλικρίνεια, προς τη θέμενη αξία και κύριε Νομάκα, εμείς έχουμε μάθει με λίγα να κάνουμε πολλά και όχι με πολλά λίγα όπως κάνουμε στο παρελθόν. Έχουμε μάθει κάθε ευρώ το οποίο πρόκειται να επενδύεται, να πιάνει τόπο και να γεννά περισσότερα από αυτά που επενδύουμε. Βέβαια, σε αυτό στον αγώνα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλουμε τη συμμετοχή όλων. Ούτε μεσίες είμαστε, ούτε τα γνωρίζουμε όλα. Είμαστε στην περιφέρεια που να λέτε εμείς την περιφέρειά μας. Να νιώθετε άνετα. Να μην θέλετε να κάνετε άλλα και να κάνετε διαφορετικά. Ευελπιστούμε και ισορροπούμε θα πετύχουμε. Θα πετύχουμε όλοι μας. Με όλους τους περιφερειακούς συμβούλους, όλων των παρατάξεων που τους έκανε την τιμή θησαυρικός λαός και τους έβγαλε περιφερειακούς συμβούλους, άνοιξη ή ενότητα. Γιατί αν ξυπνήσει ο γίγαντας που λέγεται